Με τα χρήματα της βασικής ενίσχυσης θα γιορτάσουν την 28η Οκτωβρίου οι αγρότες και στην Κρήτη, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση που ήρθε διαστόματος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε δηλώσεις του στην Κρήτη TV. Τις επόμενες μέρες και μέχρι πριν την παρέλαση, τα λεφτά θα βρίσκονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Όσοι παραγωγοί είναι κάτοχοι Τράπεζας Πειραιώς, είναι αυτοί που θα δουν πρώτοι τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επειδή προκύπτει το Σαββατοκύριακο 28 Οκτωβρίου, θα τα δουν Τρίτη, Τετάρτη. Και κάποιοι και Πέμπτη. Αν γίνει πληρωμή την Πέμπτη, δηλαδή 25 του μήνα, τότε τη Δευτέρα, όσοι είναι σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα, θα δουν τα χρήματα στις τράπεζες που ανήκουν. Αυτό είναι εκτός από την Τράπεζα Πειραιώς. Μετά την πληρωμή αυτού του μήνα, απομένει το 30% της βασικής ενίσχυσης συν το πριμ του πρασινίσματος που θα καταβληθούν στους δικαιούχους στα τέλη Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα και βάσει κοινοτικού κανονισμού, σε εξέλιξη βρίσκεται η διενέργεια ελέγχων στις δηλώσεις χιλιάδων δικαιούχων του Ηρακλείου. Πρόκειται για ελέγχους που γίνονται δειγματοληπτικά και μετά από στατιστική ανάλυση επικινδυνότητας. Εφόσον δεν υπάρχουν ευρήματα, μπορείτε να μην είναι σε κανέναν. Κανένας δεν είναι ένοχος να αποδειχθεί το αντίθετο, δεν το συζητάμε. Και αυτοί οι έλεγχοι βγαίνουν με βάση μια στατιστική ανάλυση επικινδυνότητας, αλλά και ένα τυχαίο δειγματοληπτικό με δύο τρόπους δηλαδή. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα παντού, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην περιοχή του Ηρακλείου. Οι έλεγχοι προχωράνε παράλληλα με τις πληρωμές. Οι πληρωμές γίνονται κανονικά στην ώρα τους και αν αποδειχθεί κάτι τότε για κάποιον, τότε προχωράμε στην επόμενη φάση. Το νομό Ηρακλείου είναι περίπου 7.000 παραγωγοί που έχουν ελεγχθεί. Φέτος ο τηλεπισκοπικός έλεγχος είναι στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου στο βόρειο μέτωπο, Αρχάνες, Προφήτης Ηλίας, Ασίτες. Αυτά τα χωριά ελέγχονται φέτος. Το γνωρίζαμε, το γνωρίζαν οι φορείς που κάνουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και θεωρώ ότι έχουν φροντίσει όλοι, όπως φροντίσαμε εμείς σαν Ένωση Ηρακλείου και όλοι οι πελάτες μας, οι παραγωγοί που περάσαν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, κάνανε μια ασφαλής και σωστή ενεργοποίηση και δεν θα έχει κανένας πρόβλημα. Στο μεταξύ, από 15 Οκτωβρίου, οι αγρότες στις Πολυτεχνές Μητέρες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για το πρόγραμμα του λογαριασμού αγροτικής εστίας, προκειμένου να λάβουν χρηματικό βοήθημα ύψους 1.000 ευρώ. Η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνει με ασφαλιστικά κυρίως κριτήρια, ενώ σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπεράζουν τις 1.250, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση.